Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά και γενικότερα για το μπασκετικό Άρη, με τον Γιώργο Τουσφυρί, έναν από τους πολύ διακεκριμένους νομικούς, αλλά και στενό συνεργάτη του Νίκου Λάσκαρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παρόν και στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα μοιραστεί και κάποιες έτσι εντυπώσεις από αυτή την παρουσία του. Τι κάνετε, κύριε Σφυρί? Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες μέρες ότι, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία ζείτε και δραστηριοποιείστε φυσικά εσείς, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στον μπασκετικό Άρη. Βλέπω ιστοσελίδες, βλέπω δημοσιογράφους μπασκετικούς, καταξιωμένους που χρόνια ασχολούνται φυσικά με το αντικείμενο, να αρθρογραφούν για τον Άρη, για τον Νίκο Λάσκαρη, για την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι δεν είναι? Το αντιλαμβάνεστε εσείς που είστε στην Αθήνα, νομίζω, καλύτερα από τον καθένα. Ναι, και δεν είναι μόνο τα ελληνικά site, είναι και διεθνή site τα οποία προβάλλουν αυτό το φαινόμενο Λάσκαρη, ακριβώς διότι διαφοροποιεί την όλη προσέγγιση των παραγόντων, ιδιοκτητών στο άθλημα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δίνει ουσιαστικά τη ζωή του για αυτό το οποίο, πάνω στο οποίο έχει επενδύσει, και ως φίλαθλος αλλά και ως επιχειρηματίας. Νομίζω ότι καταρχήν έχει ενσωματωθεί πλέον με όλους τους φιλάθλους, με όλη την οικογένεια του Άρη. Mm-hmm. Έχει αγαπηθεί από όλο τον κόσμο και αυτό το ανταποδίδει. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω το είχα πει και εγώ όταν ψάχνατε όλοι να βρείτε ποιος είναι πίσω από αυτόν τον φερόμενο ιδιοκτήτη, ότι πολύ γρήγορα θα καταλάβει ο κόσμος του Άρη ότι τα πράγματα θα έχουν μια τέτοια εξέλιξη που θα διαφοροποιήσουν όλη την ιστορία. Mm-hmm. Και όπως πράγματι γίνεται. Mm-hmm. Έλεγα εγώ, κύριε Σφυρί, στο ξεκίνημα της ενασχόλησης του κύριου Λάσκαρη με τον Άρη, όταν ακόμη ήταν πολύ νωρίς, ότι το σημαντικό για τον Άρη, γενικότερα για την οικογένεια του Άρη, θα ήταν να αγκαλιάσει αυτόν τον άνθρωπο και να του κάνει να αισθανθεί γρήγορα μέλος, κομμάτι της οικογένειας, να του μπει το μικρόβιο που λέμε του Άρη. Φαίνεται, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τις τελευταίες του παρουσία στο γήπεδο, ότι έχει ήδη μπει αυτό το μικρόβιο. Το βλέπουμε. Χειροκροτεί, όρθιος, κάνει παλαμάκια, πηγαίνει, παρακολουθεί τα παιχνίδια εντός εκτός. Πήγε στην Τουρκία με την σύζυγό του. Είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Θεωρώ ότι είχε το DNA του Άρη μέσα του, το οποίο πλέον εκδηλώνεται. Και αυτό το οποίο μας έχει μεταδώσει είναι ότι κάθε αγώνας είναι μια γιορτή. Ναι. Στην οποία γιορτή πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Mm-hmm. Και αυτό έκανε. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο γήπεδο, ότι ανεβήκαμε πάνω στη διοίκηση, μας έφερε σε όλους κασκόλ. Yeah. Πήγε στην μπουτίκ και αγόρασε ρούχα. Να βγούμε έξω στο παρκέ όλοι μαζί ομοιόμορφα. Να γλεντήσουμε, να σηκωθούμε στα συνθήματα, να χειροκροτήσουμε, να λάβουμε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις των φιλάθλων. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, δεν είναι κάποια συνηθισμένα πράγματα που βλέπουμε ως εκδηλώσεις ιδιοκτητών ομάδων. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει δώσει το είναι του. Ναι. Και βέβαια και αυτό προσδοκά να εισπράξει. Mm-hmm. Και από όλο τον κόσμο του Άρη, γιατί καλό είναι να περιμένουμε κάποια πράγματα από τον κύριο Λάσκαρη, αλλά να ξέρετε ότι και ο κύριος Λάσκαρης αναμένει κάποιες αντίστοιχες παροχές εισαγωγικά και από τον κόσμο του Άρη. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει παράπονο ήδη, κύριε Σφυρί. Την οποία δείχνει, ναι, ακριβώς. Έχουμε ήδη 3 sold out, δηλαδή, και είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν. Εντάξει, βέβαια, είναι και τα sold out, αλλά είναι και η συμπεριφορά των φιλάθλων τέτοια που αξίζει συγχαρητήρια. Ναι. Διότι δεν μπορούμε οπωσδήποτε να αλλάξουμε την εικόνα των γηπέδων και των πανηγυρισμών και να απαιτήσουμε από τους Έλληνες φιλάθλους και ιδιαίτερα τους φιλάθλους του Άρη να αναλώνονται και να περιορίζονται σε συνθήματα τύπου defense, ας πούμε, όπως γίνεται στο NBA. Ναι, καλά, ναι. Αλλά πραγματικά ο σεβασμός που δείχνουν σε αυτό που ο ίδιος ζήτησε, να μην βιοπραγούν, να μην ανάβουν καπνογόνα, να σέβονται και τον αντίπαλο, γι' αυτό και ακριβώς και χειροκροτούν και τον αντίπαλο όπου χρειάζεται, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του νέου στίγματος που έχει φέρει ο ίδιος. Και το εισπράττουν οι φίλαθλοι, γιατί δεν νομίζω να συνεννοούνται οι φίλαθλοι πώς θα αντιδράσουν. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των φιλάθλων στον μπασκετικό Άρη και στο ποδοσφαιρικό Άρη.
Σωστά. Αλλά πάντως ο κοινός παρανομαστής είναι ίδιος. Δηλαδή η καυτή ατμόσφαιρα, αυτή που έχει καθιερώσει του Αλεξάνδριο. Αυτή που έχει καθιερώσει. Τα χαρτάκια, ξέρετε, το τραγούδι, ναι. Όλα αυτά που χρόνια τα έχουμε συναντήσει του Αλεξάνδριο. Κοιτάξτε, για μας, γιατί δεν ξέρω, οπωσδήποτε για την οικογένεια Λάσκαρη αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί ναι. Και ο ίδιος ήταν στην οικογένεια του Άρη από μικρός και έζησε τη δεκαετία 80 και 90. Αλλά εμείς που όψιμα ερωτευτήκαμε τον Άρη. Και μιλάω για τους ανθρώπους της Αθήνας, αυτό ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ναι. Η ατμόσφαιρα μέσα στο παλέ είναι τέτοια που σε κάνει αμέσως να ενσωματώνεσαι σε αυτό το κλίμα, είτε είσαι είτε δεν είσαι αριανός, είναι αυτό που σε συνεπέρνει. Ναι. Και αυτό ουσιαστικά που σε κάνει να αισθάνεσαι μέλος μιας οικογένειας με τεράστια ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ όσες φορές, πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να εκδηλώνεται για αυτή την ομάδα και να αισθάνομαι ότι παρακολουθώ κάτι από το 80, κάτι από το 90. Ναι. Ότι έχω δει αυτές τις επιτυχίες του Άρη. Κοιτάς πάνω και αισθάνεσαι δέος. Ναι. Είναι το παλέ για το ελληνικό μπάσκετ για μένα είναι ότι η Αγία Σοφιά για τον χριστιανισμό. Ναι. Ο αθλητισμός, ο μπασκετικός άνθρωπος που θα βρεθεί στο παλέ αισθάνεται ένα δέος το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αισθάνεται σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο στην Ελλάδα. Δεν έχετε άδικο και από ό,τι βλέπω και εσείς κύριε Σφυριάκη δεν μπαίνετε στο κλίμα, βλέπω κάποιες αναρτήσεις σας, έτσι το ζείτε και εσείς το σιγά σιγά όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και μακάρι να μπορούσα να, γιατί ξέρετε και εδώ στην Αθήνα που είμαστε πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, ναι. Αλλά μακάρι να μπορούσα να πω πάρα πολλά τα οποία αισθάνομαι και θέλω να εκφράσω. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, όντας μη φίλαθλος του Άρη, στα νεανικά μου χρόνια, σήμερα να αισθάνομαι ότι γεννήθηκα Άρης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να στο μεταδώσει μια άλλη ομάδα. Ναι, έχετε δίκιο. Λένε πολλοί φίλοι του Άρη, και αρκετοί φίλοι μου έτσι, με τους οποίους συνομιλώ, συναργιανοί, ότι είναι κάτι σαν δώρο Θεού ο Λάσκαρης για τον Άρη. Εσείς που τον ξέρετε και καλύτερα από εμάς ασφαλώς και τον συναναστρέφεστε και περισσότερο, πιστεύετε ότι είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να πω αν είναι ο Θεός του Άρη. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Άρης είναι Θεός, δεν νομίζω ότι ο κύριος Λάσκαρης θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος Θεός. Απλά νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη εποχή. Και επειδή τον γνωρίζω, είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για αυτή την ομάδα, με την καλή έννοια της έκφρασης και των όρων που χρησιμοποίησα. Γι' αυτό ακριβώς και έχει ο ίδιος βάλει τον αδελφό του, τον κύριο Μάνο Λάσκαρη, έχει βάλει τη γυναίκα του και συμμετέχουν σε όλο αυτό το χορό, σε όλη αυτή τη γιορτή που γίνεται στον Άρη. Και να ξέρετε ότι αυτά που έχετε δει στους πρώτους 4 μήνες είναι μια παρανυχίδα σε ό,τι θα δείτε μέσα σε ένα χρόνο, σε 2, σε 3 χρόνια. Αρκεί αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει. Και δεν θα παραμείνει και δεν θα φύγει ποτέ ο Λάσκαρης επειδή δεν το θέλει να φύγει. Έτσι. Ο Λάσκαρης ήρθε για να μείνει. Και θα μείνει και θα ριζώσει και θα γίνει ένα πράγμα με τον Άρη. Και όπως σήμερα μιλάμε για Γκάλι, αύριο θα μιλάμε για Λάσκαρη. Σε αντίστοιχο παραλληλισμό. Αρκεί όλοι οι άνθρωποι που είναι και αισθάνονται αριανοί αυτόν τον άνθρωπο να τον αγκαλιάσουν, να τον εμπιστευτούν και εν πάση περιπτώσει να συμμορφώνονται, γιατί και αυτό έχει την αξία του, σε αυτά τα οποία ο ίδιος θέλει να φτιάξει, αλλά χρειάζεται και η βοήθειά τους. Ναι. Νομίζω ότι έφτιαξε το σπίτι του Άρη, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Εκεί που οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν, όλοι οι φίλοι του Άρη, 5-6.000 κάθε φορά κόσμος, πήγαιναν να παρακολουθήσει τον Άρη, σήμερα πάει σε ένα ωραίο σαλόνι να τον παρακολουθήσει. Έφτιαξε τα αποδυτήρια, έφτιαξε τα καθίσματα, έφτιαξε το δίκτυο προστασίας ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όχι με τους φιλάθλους του Άρη, αλλά περισσότερο με τη δικαιοσύνη. Να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε αγώνες μεγάλης επικινδυνότητας. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο έχουν συμμορφωθεί οι φιλάθλοι σε αυτή ακριβώς την επιθυμία του Άρη. Βέβαια, υπάρχουν κάποια κρούσματα. Ας πούμε, στον Ingalls Cup είδαμε να έχουν σπάσει 50-100 καθίσματα. Την επόμενη μέρα τα αντικατέστησε. Δεν είπε τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε. Ξέρει ότι αυτά είναι αποτέλεσμα μιας αγαθής εκδήλωσης των φιλάθλων. Είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι θα αγκαλιάσουν τον κύριο Λάσκαρη και δεν θα τον αφήσουν οι ίδιοι να φύγει. Σωστά. Ο Λάσκαρης δεν είναι παράγοντας. Ναι.
Έτσι. Είναι άνθρωπος της οικογένειας του Άρη. Ναι. Και πέρα από όλα τα άλλα, βέβαια, κύριε Σφυρίνη, και ένας επιχειρηματίας. Το βλέπει και επιχειρηματικά το πράγμα. Πέρα από το συνέστημα, υπάρχουν και οι αριθμοί, τα νούμερα. Εντάξει. Υπάρχουν οι αριθμοί, τα νούμερα, τα οποία είναι πολλά, τα οποία εσείς δεν γνωρίζετε. Είναι χειρισμοί που γίνονται σε διάφορα ανοιχτά ζητήματα του Άρη. Είναι οι πιστωτές του Άρη, ναι. Είναι το δημόσιο, είναι παλιές αμαρτίες. Όλα αυτά ο κύριος Λάσκας κινείται επιχειρηματικά. Mm-hmm. Η ίδια η διοίκηση της ΚΑΕ κινείται σοβαρά, με αίσθημα ευθύνης, και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε χωρίς να φορτίζουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν έχετε, νομίζω, διαβάσει, δεν έχετε δει, δεν έχετε ακούσει τίποτα σχετικά με όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία ανέλαβε ο κύριος Λάσκαρης. Δηλαδή, και δεν πρόκειται να ακούσετε. Δηλαδή, όλα αυτά λύνονται με τον τρόπο που έχει μάθει ο κύριος Λάσκαρης. Σιωπηρά, αθόρυβα. Ναι. Αλλά λύνονται. Ναι. Υποψιάζομαι, κύριε Σφυρί, ότι θα έρχονται συνεχώς ραβασάκια και φερμάνια, δεξιά και αριστερά. Απλά δεν τα πληροφορούμαστε. Δεν είναι αυτό, αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, από αυτά που λέτε. Από το παρελθόν. Και να μην έρχονται, ξέρετε ότι υπήρχαν εκκρεμότητες. Ναι. Τις οποίες βέβαια χειριζόμαστε με την δέουσα υπευθυνότητα και εχεμήθεια, διότι αυτό το οποίο θέλουμε να βγαίνει στην επιφάνεια, αυτό το οποίο θέλουμε να αναδεικνύεται, είναι η γιορτή, είναι η αγάπη του κυρίου Λάσκαρη για τον Άρη. Είναι όλα αυτά τα θετικά πρόσημα και όχι βέβαια τα αρνητικά. Εντάξει, αρκεί η δική σας διαβεβαίωση, νομίζω, στον κόσμο ότι λύνονται τα ζητήματα. Ό,τι προκύπτει λύεται επί τόπου, νομίζω, και δεν θα το δει μπροστά του Άρης. Όταν είσαι αποφασισμένος να δώσεις τον εαυτό σου, να δώσεις την οικογένειά σου, να δώσεις το είναι σου σε μια ομάδα, είσαι και αποφασισμένος να λύσεις όλα τα ζητήματα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει όταν έρχεσαι για να χαλάσεις χρήματα, όταν έρχεσαι για άλλους λόγους. Ο κύριος Λάσκαρης ήρθε για να μείνει στον Άρη. Και θα μείνει στον Άρη. Mm-hmm. Και θα τακτοποιήσει όσους ο Άρης έχει εκκρεμότητες, έχει οφειλές. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά, και αυτό είναι ένα αντίστροφο μήνυμα, δεν πρόκειται κανένας να μαυρώσει ή να εκμεταλλευτεί το όνομα Λάσκαρης. Αυτό να το ξέρουν όλοι όσοι νομίζουν ότι, επειδή ο κύριος Λάσκαρης είναι στον Άρη, είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε δίθεν εκκρεμότητες για να μπορέσουμε να τις ικανοποιήσουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ναι, σωστά. Το χαμόγελο του κύριου Λάσκαρη θα το εισπράττουν όλοι. Ναι. Καλή ή κακή. Έτσι. Ναι. Αλλά ο επιχειρηματίας Λάσκαρης θα είναι και σοβαρός, όπως είναι, και υπεύθυνος. Αντιλαμβανόμαστε επίσης και μια τεράστια επιθυμία που έχει εν ευθέτω χρόνο ο Άρης, κύριε Σφυρί, να λάβει μέρος στην ανώτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο μπάσκετ, την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Και όλες του οι κινήσεις σιγά σιγά προς το εκεί το πηγαίνουν. Ο Άρης του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα. Του χρόνου? Ναι. Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε, δεν ξέρω αν το έχετε... Έτσι, αυτός κινούμαστε, μπορεί να είμαστε μετριοπαθείς, ναι, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε όλοι να ζήσουμε, θα το ζήσουμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Βέβαια, θα έχουμε προβλήματα, ναι, οπωσδήποτε θα έρθουν και ήτες, οπωσδήποτε είμαστε... Αθλητισμός είναι, κύριε. Όλοι είναι έτοιμοι στην ΚΑΕ, να το ξέρετε, όλοι, από τον πρώτο έως τον τελευταίο, να διαχειριστούμε τέτοιες κρίσεις, αλλά έχουμε ήδη τις λύσεις. Ναι. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν πρόκειται να παρακολουθούμε το κουφάρι του Άρη. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Θα παρακολουθούμε την επέλαση και τη σταυροφορία του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Εντάξει, αν αυτό που μας λέτε πραγματικά λάβει σάρκα και οστά την επόμενη σεζόν, θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άρης ανήκει στην Ευρωλίγκα. Το brand name του Άρη είναι η Ευρωλίγκα. Εκεί πέρα είναι η θέση του. Αν το καταφέρει και τόσο σύντομα, γιατί μιλάμε για πολύ σύντομα, ο κύριος Λάσκαρης, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει ο κόσμος του Άρη. Κοιτάξτε, όσο ο Άρης μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματική του αξία, εννοώ αγωνιστικά, ναι, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε έχει αλλάξει η προσέγγιση της διαιτησίας στο αγωνιστικό μέρος της όλης κατάστασης του στο πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχαμε κάποια κρούσματα. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έχουμε ζητήματα ότι δεν έπαιξαν έδρα. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήταν 50-50. Και δεν είχε και ο Άρης ποτέ για το συγκεκριμένο αγώνα μιλάω, δεν κινδύνευσε, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, από διαιτητικό σφύριγμα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ ανώτεροι. Mm-hmm. Και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι διαιτητές. Και κυρίως το αντιλαμβάνονται και οι αντίπαλοι. Ναι. Mm-hmm.
Ο Άρης πλέον δεν χρειάζεται διαιτητικά σφυρίγματα. Ο Άρης χρειάζεται μία δικαιοσύνη. Το 50-50. Ας μην είναι 60-40 υπέρ του Άρη. Ας είναι 50-50. Και ο Άρης δεν θα έχει προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει προφανώς και επαφές που πρέπει να κάνει και κάνει ήδη ο κύριος Λάσκαρης σε όλα τα μέτωπα και, και στην Αθήνα με τον ΕΣΑΚΕ, γενικότερα με τα θεσμικά όργανα του μπάσκετ. Επαφές κάνουμε με όλους. Mm-hmm. Όχι επαφές για να μεταφέρουμε παρακλήσεις. Απλά δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες. Mm. Και μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Λάσκαρης προτίμησε να μην έχει έσοδα ως ιδιοκτήτης, ως επιχειρηματίας που του έδιναν, που του προσέφεραν, προκειμένου όλη η Ελλάδα να παρακολουθεί τον Ευρωπαϊκό Άρη, είναι ένα μήνυμα στο πόσο σοβαρός και υπεύθυνος είναι αυτός ο άνθρωπος για το μέλλον του μπάσκετ. Mm. Και θα δείτε και άλλα πράγματα που θα γίνουν και σε επίπεδο ακαδημιών, μικρότερων κατηγοριών. Μιλάω για παιδιά του δημοτικού, για παιδιά του γυμνασίου. Αυτά θα τα δείτε εν καιρό. Και εκεί θα καταλάβετε γιατί ο κύριος Λάσκαρης πρέπει να είναι ένα πρόσωπο άξιο σεβασμού όλου του μπασκετικού χώρου. Αν γίνουν όλα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Σφυρί, όχι, βλέπω αν γίνουν. Όταν θα γίνουν. Γίνονται. Όταν θα γίνουν, ναι. Σωστά, γίνονται και θα γίνουν. Δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα. Ναι. Δεν θα μας χωράει το γήπεδο, εγώ αντιλαμβάνω. Κοιτάξτε, το σκεφτήκαμε και αυτό και με τον κύριο Λάσκαρη, έτσι λίγο για να δώσουμε μια ευχάριστη νότα στη συζήτησή μας. Κάποιες φορές έτσι συζητούσαμε αν θα μπορούσε ο Άρης να φτιάξει ένα δικό του γήπεδο για να χωράνε 20.000, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, 20-30.000. Αλλά σκεφτήκαμε το εξής, ότι μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορείς να φύγεις από τον ναό. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό το δέος, αυτός ο ηλεκτρισμός που σε κατακλείζει μέσα σε αυτό το γήπεδο, δεν νομίζω να το βρεις πουθενά άλλου. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Σε αυτό δεν έχετε και θα συμφωνήσουν νομίζω και όλοι οι φιλάθλοι του Άρη πάνω σε αυτό. Έτσι. Απλά προσπαθήσεις όσο μπορείς να τον εξοραίσεις, να τον... Προσπαθούμε, το έχουμε κάνει, είμαστε σε επαφές με το Υπουργείο, προσπαθούμε να κάνουμε, να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί από ένα παλαιό γήπεδο, αλλά ιστορικό, και σίγουρα θέλουμε αυτό το γήπεδο να αποτελέσει σφραγίδα του Άρη. Μάλιστα. Και θέλω και ένα σχόλιο, εντάξει, δεν είστε προπονητής. Εσάς, ως θεατής των αγώνων του Άρη, αυτό που βλέπετε στο παρκέ σας αρέσει, κύριε Σφύρη? Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω και αγώνες περσινούς του Άρη. Ναι. Ιδιαίτερα τους τελευταίους, ας πούμε, που ήταν και οι πιο σημαντικοί. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά επίπεδου. Ναι. Καταρχήν. Δηλαδή, πάνε οι φίλαθλοι, μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, στο παλέ, και ξέρεις, ελπίζεις ότι θα κερδίσεις. Το ξέρεις. Έχεις μια θετική ενέργεια. Ναι. Πράγμα που δεν την είχες πριν. Σωστά. Πριν έμπαινες και έλεγες τώρα θα κερδίσουμε, θα κρυθείς στο καλάθι. Τώρα ξέρεις ότι η ομάδα θα πηγαίνει με τις μικρές, θεωρητικά μικρές, και έχει τη δυνατότητα να κερδίσει με 20-30 πόντους. Ναι. Είχες τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και σκεφτόσουν ότι δεν είναι ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ναι. Αν εξαιρέσουμε το ψυχολογικό, γιατί είναι και αυτό ένα βάρος στους παίκτες. Ασφαλώς. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αλλαγή την οποία την εισπράττουμε. Και είμαι σίγουρος ότι αν όλοι φτάσουν σε ποσοστά απόδοσης 60-70% των δυνατοτήτων τους, θα δούμε πολλά πράγματα από τον Άρη. Μα πάρα πολλά. Αρκεί να υπάρξει, να συνεχίσει αυτή η χημεία μεταξύ των παικτών και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να αποδώσουν το maximum των δυνατοτήτων τους. Μακάρι και στο αγωνιστικό να πάνε όλα καλά. Είναι όλα πολύ ευχάριστα αυτά που ακούσαμε από το στόμα σας. Είστε πολύ στενούς συνεργάτες, βρίσκεστε πολύ συχνά μαζί του και έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον να σας ακούμε, να μας τα μεταφέρετε. Και φαντάζομαι ότι θα σας βλέπουμε και πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, και θέλω να μεταφέρω και ότι ο κόσμος πρέπει να τρέξει, να πάρει εισιτήρια διαρκείας. Mm-hmm. Πρέπει αυτό το πράγμα που συντελείται να συνεχιστεί. Να δείξουμε σε όλη την μπασκετική επικράτεια ότι ο Άρης είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και μέσα σε ελάχιστους μήνες είναι η ομάδα που κυριαρχεί ακόμα και στα εισιτήρια. Ναι. Ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτή η οποία είναι η δύναμή του. Και αυτό πρέπει να τα αποδεικνύει σε κάθε αγώνα. Μάλιστα. Και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εννοείται. Και στα, γιατί ο Άρης δεν είναι μια μικρή ομάδα. Ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και το εισπράττουμε εμείς και από μηνύματα του εξωτερικού, ακόμα και από Αυστραλία που μας έρχονται. Δεν λέμε τίποτα, δεν ανακοινώνουμε τίποτα. Mm-hmm. Ακούμε, μυρίζουμε, βλέπουμε και αφουγκραζόμαστε όλες τις επιθυμίες όλων των φιλάθλων του Άρη, όπου και αν βρίσκονται.
περιμένουμε με ανυπομονησία όλα αυτά που θα γίνουν και στο κοντινό και απότερο μέλλον, κύριε Σφυρί, από αυτό που μας είπατε. Μακάρι να είμαι εγώ αυτός που και την άλλη φορά που θα μιλήσετε μαζί μου να σας τα επιβεβαιώσω. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Σφυρί. Να είστε καλά.